Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Πάμε στο βιβλίο μας, το μικρό μας βιβλίο, να διαβάσουμε για... Στη σελίδα 37 θα μιλήσουμε για διαλέκτους. Τι είναι η διάλεκτη; Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα παρατηρείται αυτό, δηλαδή τι; Πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη, από τόπο σε τόπο και μιλούν διαφορετικά, προφέρουν διαφορετικά κάποιες λέξεις. Δηλαδή, αν πάω στην Κρήτη θα μου πούνε οι ντάπες και κάτι άλλο που με δυσκολία θα βγάλω άκρη. Αν πάω, ας πούμε, στην Κέρκυρα αλλιώς, στη Μυτιλίνη αλλιώς, θα πάω στα Τρίκαλα. Σε κάθε πόλη δεν προφέρουν διαφορετικά. Ο τρόπος εκφοράς του λόγου δεν είναι διαφορετικός, παρουσιάζει διαφορές. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει μόνο σήμερα, συνέβαινε από πάντα. Από πάντα. Αυτό είναι η διάλεκτος, ο διαφορετικός τρόπος εκφοράς του λόγου. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 37 να διαβάσουμε. Μιλήσαμε για διαλέκτους. Πότε μιλήσαμε για διαλέκτους, λέει το βιβλίο μας. Μιλήσαμε όταν είπαμε στη γραμμική γραφή Β, όταν διαβάσαμε τη λέξη «δάμος», έλεγε εκεί ο Βέντρης, «δάμος». Δάμος είναι στη δωρική διάλεκτο, στη δωρική διάλεκτο που μιλούν στην Πελοπόννησο και απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας που είναι ακριβώς απέναντι από την Πελοπόννησο, στα Δωδεκάνησα δηλαδή, αλλά και στην Κρήτη, μιλούν τη δωρική διάλεκτο. Εκτός από την Αρκαδία. Η Αρκαδία είναι εξαίρεση, μιλάει τη δική της, αρκαδική διάλεκτο. Δάμος λοιπόν στη δωρική διάλεκτο, στην Αττική διάλεκτο είναι Δήμος. Μπορούμε να συνεννοηθούμε. Θα μας πει δάμος, θα πούμε δήμος, θα μας πει ήταν η επιτάς, θα συνεννοηθούμε. Αν πάμε σήμερα, ας πούμε, στην Κρήτη, δεν θα συνεννοηθούμε. Είναι η διάλεκτη, λοιπόν, τοπικά ιδιώματα, μέσα όμως στα όρια, στο χώρο, πώς να το πω, της ίδιας εθνικής γλώσσας. Ελληνικές, θέλω να πω, ελληνικά είναι όλα. Μιλήσαμε, λοιπόν, για διαλέκτους. Η ελληνική γλώσσα διαιρείται σε τέσσερις μεγάλες ομάδες, τέσσερις κύριες ομάδες. Αρκαδοκυπριακή, είπαμε αρκαδική, και στην Αρκαδία και, και η Κύπρος με την Αρκαδία έμοιαζε ο τρόπος ομιλίας. Η αιωλική, η δωρική και η ιωνική αττική. Αυτές είναι οι πιο, πώς να το πω, οι κυρίαρχες. Γιατί έγραψαν τα έργα τους σπουδαίοι συγγραφείς σε αυτές τις διαλέκτους. Και ως επιτοπλίστων, γνωρίζουμε αυτές περισσότερο. Υπάρχει σε κάθε πόλη και χωριό, βιωτική, λεσβιακή, θεσσαλική κτλ. Ιδιαίτερος τρόπος ομιλίας. Τώρα, αρκαδοκυπριακή το καταλαβαίνουμε, Αρκαδία και Κύπρο. Η αιωλική που είναι, θέλω να φανταστείτε λίγο το χάρτη της Ελλάδος, έτσι, μες στο μυαλό σας. Η αιωλική είναι, μακεδονική είναι πάνω-πάνω στη Μακεδονία, αιωλική κατεβαίνουμε λίγο και πιάνουμε Θεσσαλία. Και απέναντι τα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι στη Θεσσαλία. Η επόμενη ζώνη είναι η Αττική διάλεκτος, έτσι, χωρίς, υπάρχουν και οι βιωτικοί, και άλλες, αλλά στην Αττική έχουμε την Αττική, στη Στερεά Ελλάδα, την Αττική διάλεκτο και απέναντι στις αποικίες των Αθηναίων την Ιωνική. Έτσι, αυτές είναι μάνα-κόρη. Και κατεβαίνουμε πιο κάτω στην Πελοπόννησο, είπαμε στην Κρήτη, και απέναντι, σαν να χωρίζεται σε ζώνες, έχουμε την δωρική διάλεκτο. Διαβάζουμε λοιπόν αυτό το κειμενάκι από τον Γεώργιο Πάρδο, γραμματικός του 13ου αιώνος, μετά Χριστόν. Διάλεκτος εστί, γλώτης ιδίωμα. Ισί δε διάλεκτη πέντε. Ισί. Αυτό το ισί σημαίνει είναι. Είναι το ημί. Το ρήμα ημί, που θα το μάθουμε να το κλείνουμε. Είναι στο τρίτο πληθυντικό, υπάρχουν δηλαδή, σημαίνει. Πέντε διάλεκτη. Η ατθής είναι η Αττική. Λέγεται και ατθής. Η δωρής, η δωρική, η αιωλής, η αιωλική και η ιάς. Αυτή ποια είναι. Η ιωνική. Ωραία. Υπάρχει και η κοινή. Βάζει μετά και την κοινή των Αλεξανδρινών χρόνων εδώ, γιατί είπαμε είναι του 13ου αιώνος μετά Χριστόν το κείμενο. Και ατθείς μεν εκλήθη, εκλήθη.
είναι από το ρήμα «καλέω καλό», που σημαίνει κάποιον τον ονομάζω με, αυτόν, με αυτό το όνομα. Φωνάζω κάποιον με το όνομά του. Ή ονομάζω κάποιον έτσι. Ονομάστηκε λοιπόν Ατθής από Ατθίδος, της Κραναού θυγατρός. Πήρε το όνομά της η διάλεκτος από την θυγατέρα, βλέπετε λέξη, θυγατέρα, του βασιλέως των Αθηνών, του Κραναού. Δωρής δε, ονομάστηκε η διάλεκτος από δώρου, από τον δώρο που ήταν γιος του Έλληνος και της Κρεούσης, που η Κρέουσα ήταν κόρη του Ερεχθέως. Έτσι. Κοινή δε εκ των τεσσάρων συνιστόσα. Και η κοινή φυσικά είχε στοιχεία και από τις τέσσερις αυτές διαλέκτους. Εντάξει, μέχρι εδώ. Μας είπε λοιπόν εδώ πέρα ότι ονομάστηκε Δωρική από τον Δώρο, τον γιο του Έλληνος. Πάμε λοιπόν να δούμε, να γράψουμε ένα γενεαλογικό δέντρο εδώ. Ο Δευκαλίων και η Πύρα. Τι συνέβη στα χρόνια τους? Ο κατακλυσμός. Έγινε κατακλυσμός. Λοιπόν, ο Δευκαλίων και η Πύρα λοιπόν. Ο Δευκαλίων είναι γιος του... Προμηθέα. Του Προμηθέα. Ο ένας κλέβει τη φωτιά και στην εποχή του γιου γίνεται χαμός από νερό. Λοιπόν, γι' αυτό του δώσε τη φωτιά για να ζεσταθεί μετά, ξεράνει. Ο Δευκαλίων είναι γιος του Προμηθέως, η Πύρα είναι κόρη του Επιμηθέως. Προμηθεύς και Επιμηθεύς, αδέρφια. Λοιπόν, μην σας κουράζομαι περισσότερα τώρα, πάμε εκεί στο Δευκαλίωνα και την Πύρα. Πρώτα ξαδέρφια δηλαδή ήταν. Αυτοί οι δύο απέκτησαν. Όταν βάζω συν σημαίνει ότι αυτή είναι ζευγάρι. Και τα παιδάκια τους ήταν ο Έλλην. Ο Έλλην η Θεία και η Πανδώρα. Και η Πανδώρα. Όχι αυτή που έφτιαξε με πυλό και τα λοιπά που αναφέρει ο Ησίωδος. Η Πανδώρα. Έλλην, Θεία και Πανδώρα. Ο Έλλην, από ό,τι είδαμε εδώ πέρα, παντρεύτηκε την Κρέουσα. Βέβαια, δεν συμφωνούν οι πηγές, αναφέρουν και άλλες γυναίκες του Έλληνος. Και απέκτησε, ο Έλλην απέκτησε τον Δώρο, εξού και Δωρική η διάλεκτος, τον Δώρο, τον Ξούθο και τον Έολο. Αιωλική διάλεκτος, Δωρική διάλεκτος. Έλληνες όλοι εμείς. Ο Ξούθος απέκτησε τον Αχαιό και τον Ίωνα. Ιωνική διάλεκτος, Αχαϊκή, μεγάλη κατηγορία. Ανήκουν πολλές εκεί. Οπότε... Ναι, γιατί ακολουθεί σημείο στίξεως. Λοιπόν, οπότε βλέπουμε ότι οι διάλεκτοι έχουν τα ονόματα των πανάρχαιων προγόνων μας. Έτσι, δεν είναι τυχαία τα ονόματά τους. Η Θεία, Θεία, έτσι. Η Θεία με τον Δία, κάνει και μια καταληξία για να το θυμόμαστε, απέκτησαν τον Μακεδόνα. Θεία και Ζεύς, Μακεδόν. Σημειώστε το εκεί, βάλτε ένα βελάκι. Θεία και Ζεύς απέκτησαν τον Μακεδόνα. Και η Πανδώρα με τον Δία, τον Γρεκό. Και η Θεία εδώ πέρα, δεν ξέρω που θα βάλετε ένα βελάκι να το γράψουμε, Μακεδόν. Αυτά για σήμερα, να μάθουμε αυτά τα ονόματα. Εντάξει,
με τον Δία, έτσι, η Θεία με τον Δία τον Μακεδόνα, η Πανδώρα με τον Δία τον Γρεκό. Πάμε στο βιβλίο μας. Συνεχίζουμε. Το επόμενο κείμενο είναι από τον Ιωάννη τον Φιλόπονο που ήταν γραμματικός του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Τας δε ελληνικάς διαλέκτους συνέδη καλείστε ως Έλληνος του Διός μεν Ιού. Εδώ τι λέει το κείμενο, ότι ο Έλλην ήταν Υιός του Διός. Εντάξει, όλους ο Δίας τους γέννησε τέλος πάντων. Κατ' επίκληση όμως δευκαλίωνος. Πάσας μεν συνέδη λέγεστε ελληνικάς φωνάς. Να τα βάλουμε στη σειρά. Συνέδη λέγεστε πάσας τας ελληνικάς διαλέκτους. Τι συνέδη λέγεστε ελληνικάς φωνάς. Και ελληνικές γιατί το όνομα αυτό το πήραν από τον Έλληνα, εκ του Έλληνος, του Υιού του Διός, αλλά ο επίγειος πατέρας του ήταν ο Δευκαλίων. Εντάξει μέχρι εδώ. Γιατί ονομαστήκαμε Έλληνες, γιατί η γλώσσα μας λέγεται ελληνική γλώσσα, το όνομα αυτό το πήραμε από τον Έλληνα. Έτσι. Τώρα βέβαια το κείμενο δεν είναι στην Άρτη Αττική διάλεκτο, είναι του 6ου αιώνα μετά Χριστόν. Γράφει στην Αττικίζουσα. Κατίδος δε τας προσωνυμίας από τον εκείνου παιδον λαβήν. Και το κάθε είδος ξεχωριστά ή κάθε μία διάλεκτος ξεχωριστά έλαβε την προσωνυμία, δηλαδή το όνομά της, από τα παιδιά εκείνου. Αυτό δεν αποδείξαμε εδώ, ότι οι διάλεκτοι έλαβαν η κάθε μία το όνομά της από τα παιδιά εδώ, του Έλληνος. Διασπαρέντων γάρ τούτων, τι έκαναν αυτοί οι παιδες, εδώ τα παιδιά του Έλληνος, σκορπίστηκαν, γιατί δεν μπορούσε ο καθένας να γίνουν μάλλον όλοι βασιλείς στο ίδιο μέρος, σκορπίστηκαν, διασπαρέντων γάρ τούτων, εις πλείωνας τόπους, το καταλαβαίνουμε αυτό, σε πολλούς τόπους, και την αυτήν φωνήν ουκ έτη φυλαξάντων, δεν συνέχισαν να μιλούν, να προφέρουν τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο, αλλά τι των τόπων μεταβολή, αλλά τι μεταβολή των τόπων, μαζί με τη μεταβολή των τόπων, αφού πήγαν σε άλλους τόπους, μετέβαλαν τους τόπους, άμα και την φωνήν μεταβαλώντων, μετέβαλαν και τον τρόπο προφοράς. Αυτό το κείμενο δεν είναι για τις εξετάσεις, απλά βλέπουμε τις πληροφορίες, γιατί σας είπα, δεν είναι αττικό, αρχαίο, έτσι. Απλά την πληροφορία να πάρουμε. Συνέβη διαλέκτους λοιπόν, λέγεστε, επειδή μιλούσαν διαφορετικά, άλλαξαν, μετέβαλαν και τον τρόπο προφοράς. Απομένουν δώρου του Δευκαλίωνος και Πύρας, παιδός, μετικήσαντας εις τους περί των Παρνασσών τόπους. Τώρα μας λέει πού εγκατεστάθη ο καθένας. Ο δώρος λοιπόν πήγε στους τόπους περί των Παρνασσών και των Εσωπών ποταμών. Δωρείς λοιπόν από αυτού προσαγορευθήνε πάντα συνέβη. Τι σημαίνει αυτό? Συνέβη από αυτόν πάντας προσαγορευθήνε όλοι να ονομαστούν δωρείς. Και την διάλεκτον δωρίδα, ή την οποίαν διάλεκτον πάνιχρόντε. Πάνι τι σημαίνει? Πολύ, πάνι, έτσι. Χρησιμοποιούν πολύ. Ποιοι? Ρόδιτε και Κρήτες και Πελοποννήσιοι και Σικελοί και Λίδιες και ή την παλαιάν Ιππυρονικούντες, εκεί τα παράλια της Ασίας. Από δε αιώλου τώρα, πάμε στον άλλο γιο του Έλληνος. Από δε αιώλου του Έλληνος παιδός και πύρας, αιωλής εκλήθη η διάλεκτος, ούτως γάρ, τι σημαίνει ούτως, αυτός δέκα πόλεις κτίσας και την χώραν αιωλίαν και την διάλεκτον αιωλίδα προσιγόρευσε. Αιωλική γη. Έτσι, και τη φωνή και την περιοχή όπου έζησε την είπε Αιωλίδα.
Η ΔΕΙΑΣ, είπαμε, είναι η Ιωνική. Η ΙΑΣ του Ηροδότου. Ο Ηρόδοτος γράφει στην Ιωνική διάλεκτο. Η ΔΕΙΑΣ από Ίωνος του Ξούθου, του Έλληνος, και κρεούσης της Ερεχθέως παιδός εκλήθη. Ούτως, αυτός λοιπόν γάρ, μεταστάς, αφού άλλαξε εγκατάσταση, εγκαταστάθη αλλού, και κτίσας πόλης, γιώτα γάμα, τι σημαίνει αυτό, 13 πόλεις έκτισε, άφε αυτού η Άδα προσιγόρευσε. Και αυτός ονόμασε από τον εαυτό του έτσι τη γη του και τη φωνή, τη διάλεκτο. Εδε πόλεις αυτέ, ποιες είναι αυτές οι πόλεις, Κλαζομενέ, Λέβεδος, Φωκαία, Πρίνη, Μίλητος, Μικάλη, Ερυθρά, Τίος, Σάμος, Κολοφών, Έφεσος, Χίος, Μύρνα. Και πάμε και στην Αττική. Ατθής δε εκλήθη, ήτι, αυτό το ήτι είναι το διαζευκτικό ή. Από πού λοιπόν πήρε το όνομά της, ή από Ατθίδος της Κραναού θυγατρός, και μέσα σε παρένθεση λέει, εγένετο δε ούτως υπήρξε αυτός της Αττικής βασιλεύς. Ήτι ή ονομάστηκε εκλήθη ούτως ή πήρε αυτό το όνομα, ονομάστηκε έτσι ούτως, από του παράκτιος είναι. Παράκτιος είναι η Αττική. Ακτική της ούσα, δηλαδή είναι ούσα, είναι ακτική. Η Αττική δεν περιβρέχεται από τη θάλασσα. Ωραία, γι' αυτό ονομάστηκε έτσι. Αυτά τα λέει ο Ιωάννης Φιλόπονος. Απλά σας τα διάβασα για να δείτε και αυτό το κείμενο. Με λίγα λόγια είναι αυτά που σας είπα. Θυμόμαστε τα ονόματα και βλέπουμε ότι από εδώ έλαβαν και οι διάλεκτοι τα ονόματά τους. Από τα παιδιά δηλαδή του Έλληνος. Εντάξει. Κάπου ζούσαν εκεί οι Γρήκοι, ξέρω εγώ τώρα. Λοιπόν. Γιατί όμως ο Μακεδόν γεωγραφικός δεν είναι γη του Έλληνος. Αυτό με παρεξένεψε. Μια απάντηση. Δεν μπορούσε να τους κάνει όλους ο Έλληνας. Έκανε, τόσα παιδιά έκανε. Λοιπόν, είναι του Διός και της Πανδώρας ο Γρεκός. Τώρα που ακριβώς ήταν εγκατεστημένος, απλά πρέπει να ξέρετε ότι υπήρχαν φύλλα, υπήρχαν οι πελασγοί, υπήρχαν οι Γρήκοι, υπήρχαν οι Μακεδόνες, υπήρχαν όλοι αυτοί, ο καθένας δηλαδή ήταν εγκατεστημένος σε κάποια περιοχή. Μπορεί ο Γρεκός να ήταν στην Ήπειρο. Ο Γρεκός, το όνομά του σημαίνει κατακλυσμός. Έτσι. Ρέο σημαίνει καταστρέφω. Ρέο σημαίνει καταστρέφω. Οπότε έζησε σε μία εποχή μεγάλης καταστροφής. Θυμίζει δηλαδή η λέξη αυτό το πράγμα. Ρέο, καταστρέφω. Γιατί. Γιατί το ρο παίρνει πάντα δασία. Θα το μάθουμε στους κανόνες τονισμού βέβαια αυτό. Γιατί το ρο παίρνει πάντα δασία. Γιατί πάντα σε όλες τις λέξεις που αρχίζαν από ρο, πριν από το ρο υπήρχε ένα γραμματάκι που το βγάλαμε από τη γλώσσα μας και στη θέση του μπαίνει τώρα η δασία για να μας το θυμίζει αυτό. Υπήρχε το δίγαμα. Έτσι, στις λέξεις που άρχιζαν με ρο. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι αντί να μπει δασία, έγινε ακόμα πιο σκληρή η προφορά και ο ήχος της δασίας έγινε γάμα. Γρεκός, γρεκός. Ποια λέξη προέρχεται από εκεί. Γράφς, η γράφς της γραός. Τι είναι η γράφς της γραός. Της γραός, η γράφς. Της γραός, είδα στον δρόμο μία γραία. Η γράφ της γραός. Είπαμε, σημαίνει φθύρο, εν πάση περιπτώσει, μετά από κάμποσα χρόνια, η γράφ, η γριά, έχει φθαρεί από τα χρόνια. Αυτό σημαίνει.